αδυνατούν να πιστέψουν τον τραγικό θάνατο του νευροχειρούργου Δημήτρη Κωνσταντίνου. Οι φίλοι του στην Πάτρα και οι περισσότεροι τον αποχαιρετούν με λόγια καρδιάς. Εν θείο ιατρικός κόσμος, το θάνατο του Μουτούση πρώτα, κεραυνός δεύτερος, ο θάνατος του καθηγητή της νευροχειρουργικής, του Δημήτρη του Κωνσταντίνου, ενός νέου ανθρώπου, ενός όμορφου ανθρώπου, ενός αθλητικού και ευθυτενή ανθρώπου, ενός ανθρώπου της υγιεινής ζωής, ενός ανθρώπου της επιστήμης, της αξιοσύνης, έντιμου, δημοκρατικού, προοδευτικού ανθρώπου, φίλου αγαπητού. Έσβησε στις παγωμένες άντες ο νευροχειρουργός που είχε πάει για ορειβασία με πενταμελή αποστολή σε υψόμετρο περίπου 6.800 μέτρων. Λόγω του ότι το οξυγόνο είναι ελάχιστο, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε ελικόπτερο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Αργεντινής. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είχε υποστεί πνευμονικό είδημα και η καρδιά του δεν άντεξε. Έρχεται να επιβεβαιωθεί ο κανόνας του σημαντικού ρόλου του παράγοντα της κληρονομικότητας ως προδιαθεσικού αφενός και αφετέρου να διαψευστούμε όμως κατά τα άλλα του αθλητικού και υγιεινού ανθρώπου. Ήταν μόλις 59 ετών, γιος του Θρασίβουλ Κωνσταντίνου, υποψήφιου Δημάρχου Πατρέων, και ο πατέρας του έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ήταν ο εκλεγμένος δήμαρχος του λαού των Πατρών, ο Θρασίβουλος Κωνσταντίνου, το 65, όπου απεβίωσε ευνηδίως από καρδιακή ανακοπή μέσα στην κλινική του και τον διαδέχθηκε ο Θεόδωρος Άνινος, ο πρώτος εψήφους τότε πλειοψηφών σύμβουλος του συνδυασμού, το οποίο σε εξελέγει για πρώτη φορά από το Δημοτικό Συμβούλιο για να αναπληρωθεί ο θανόν δήμαρχος. Και μετά συνέχισε η πορεία του Άνινου με απανωτές εκλογικές πλέον αναμετρήσει με μεγάλα ποσοστά, όπου συγκέντρωνε το μεγάλο δημοκρατικό και προοδευτικό πλειοψηφικό ρεύμα του Κωνσταντίνου και δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη τότε και η συνέχεια της παράταξης αυτής ήταν του Άνινου στην πορεία. Και ο Δημήτρης, γιος του Δημάρχου του τότε και με δημοκρατικές και προοδευτικές ιδέες και αξίες, τις οποίες όμως δεν τις είχε γενικώς στη θεωρία, τις είχε στην πράξη, στην καθημερινή του ζωή, στην επιστήμη του, στην προσέγγιση του με τον άνθρωπο.